Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα θέμα το οποίο είναι σε εξέλιξη λίγο πριν κλείσουμε και έχει να κάνει με την Boeing. Απολύει το 10% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της και κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί γιατί αυτό είναι σημαντικό για τη δική μας ζωή. Είναι σημαντικό γιατί με κάποιον τρόπο επηρεάζει και τις μετακινήσεις μας. Πάμε στο Newsroom και στον Οδυσσέα γραμματικά και για να μας τα πει όλα. Μαρία, την Παρασκευή η διευθύνουσα σύμβουλος της Boeing, η Kelly Ortberg, με ένα εταιρικό email προς όλους τους εργαζομένους παγκοσμίως που δουλεύουν στην Boeing, ενημέρωσε ότι θα απολυθεί το 10% της του εργατικού δυναμικού. Αυτό ισοδυναμεί με 17.000 απολύσεις, ανάμεσά τους διευθυντές, managers αλλά και υπάλληλοι. Την ίδια στιγμή, να υπενθυμίσουμε στους τηλεθεατές ότι μένεται η απεργία των 33.000 εργαζομένων της Boeing, οι οποίοι ζητούν αύξηση του μισθού και επαναφορά του συνταξιοδοτικού πλάνου που είχε ακυρώσει η εταιρεία πριν κάποια χρόνια. Ήδη οι οικονομικοί αναλυτές κάνουν λόγο για ζημίες στην εταιρεία 5 δισεκατομμυρίων λόγω της απεργίας. Την ίδια στιγμή να πούμε ότι εδώ τα τελευταία 5 χρόνια και ειδικότερα από το Γενάρη Boeing αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα με αεροσκάφη που έχουν εκραγεί και τα ζητήματα αυτά τα οποία έχουν θέσει την εταιρεία υπό ομοσπονδιακό έλεγχο. Τα τελευταία 5 χρόνια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι ζημίες της εταιρείας αγγίζουν τα 33 δισεκατομμύρια δολάρια. Την ίδια στιγμή, εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι λόγω των οικονομικών προβλημάτων της εταιρείας αλλά και του ομοσπονδιακού ελέγχου που έχει τεθεί θα υπάρχει αδυναμία της παράδοσης των νέων αεροπλάνων λόγω της χαμηλής παραγωγικής δυνατότητας αυτή τη στιγμή στην εταιρεία. Να αναφέρουμε κιόλας ότι η Kelly Ortberg, διευθύνουσα σύμβουλος, ανέφερε στο email ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες αλλαγές στην εταιρεία. Πάντως, σύμφωνα με τους αναλυτές και τα διεθνή δημοσιογραφικά μέσα, η Boeing, αν και με τα προβλήματά της, δεν απειλείται αυτή τη στιγμή με αφανισμό, μάλιστα, ούτε κινδυνεύει, καθώς ο ανταγωνισμός με την Airbus είναι ακόμα σε χαμηλά επίπεδα. Σε ευχαριστώ πολύ, Οδυσσέα.